Γεια σας και πάλι. Ελάτε να δούμε τώρα πώς μπορεί μια άσκηση να συνδυάζει τη φυσική γενική παιδεία της Δευτέρας Λυκείου με τον ηλεκτρομαγνητισμό κλάδου της ΓΑΜΑ. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ επιμένω ότι η φυσική της Δευτέρας Λυκείου πρέπει να γίνεται αξιοπρεπώς, γιατί οι γνώσεις πλέον χρειάζονται και στον ηλεκτρομαγνητισμό. Ακούστε μια άσκηση, έχω ένα κυκλικό αγωγό που αποτελείται από μεταλλικό σύρμα, το οποίο έχει ακτίνα ρο 1 4 cm, περίπου 0,04 μέτρα ή αν θέλετε 4 επί 10 στην ίδια 2 μέτρα. Ωραία. Έχει ομική αντίσταση αυτό το κυκλικό σύρμα ρο 1 ίσο 3 ρο και είναι συνδεδεμένο στο χείλωμα που φαίνεται στο κοινό σχήμα. Για το χείλωμα αυτό δίνεται ότι μία αντίσταση ρο είναι 1 ρο, θα δείτε αμέσω ποια είναι η αντίσταση ρο, λίγο. Η ΕΡ τη πηγή είναι 10 ohm και η εσωτερική της 10 volt, συγχωρείτε, και η εσωτερική της αντίσταση είναι 1 ohm. Να πάμε να βρούμε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού αγωγού. Λοιπόν, προσοχή λοιπόν, έχουμε το εξής σχήμα. Εδώ έχουμε ένα κυκλικό αγωγό. Ωραία. Ο αγωγός θα μαζεύει κάπου εδώ, θα είναι λίγο πιο όμορφο. Ωραία. Και δίπλα του έχει μια αντίσταση ρο. Και κάπου υπάρχει η αντίσταση. Και σου πει αντίσταση. Και αυτή η ακτίνα του κύκλου είναι ρο 1. Λοιπόν, πιστεύω να καταλαβαίνετε, θετικός αντικός πόλος, ότι περνάει ένα ρεύμα και από τη στιγμή που περνάει ρεύμα με αυτόν έτσι, δημιουργείται ένα βήτα στο κέντρο του, το οποίο στο κυκλό αγώ είπαμε, βάζουμε ή αυτό το κανόνα, τα δάχτυλα έτσι, το βήτα του βήχνα κύτρας ή πήρω άλλη και όταν λέω βήτα προς τα μέσα, ό,τι θέλω. Αυτό είναι το βήτα του κυκλικού, το οποίο και ψάχνουμε. Εντάξει, δεν είναι τίποτα η άσκηση. Το βήτα του κυκλικού, ο τύπος του είναι κάπα μη, 2 πι γιώτα δια την ρόια. Όπου το γιώτα όμως, εσείς ξέρετε από τον νόμο του όμου και στον κύκλο ότι είναι έψιλον διαρροϊκό και θα είναι έψιλον προς άρα και αρένα. Άρα η ένα λόγω 2 δίνει κάπα μη, 2 πι, στη θέση του γιώτα, έψιλον, δια ρο και ρο 1, πάνω αυτό, κάπα μη, 2 πι, έψιλον, ρο και ρο 1, ρο 1, πάμε για την κατάσταση, το κάπα μη μας το δίνει 10 στη 1 για 7 νιούτον ανά μπέ τετράγωνο, 10 στην 7, 2 φορές το πι, το έψιλον είναι 10, το ρο και ρο 1 3 για να κάνει 4, το ρο 1 είναι 4 επί 10 στην 2, που θα βγει σε 4, πάμε για την καταστάσεις, αυτό με αυτό φεύγει κάνει 2, το 2 με αυτό κάνει 5, εδώ κάνει 5 τετράρτα, το 5 τετράρτα κάνει 1,25, σωστά, και από δυνάμεις 10 στην 5 προς 10 στην 2, 10 στην 5, 4, αυτό είναι. Και έχει και ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο δεύτερο ερώτημα λέει το εξής. Λέει, αποσυνδέω τον αντιστάτηρο και στη θέση του βάζουμε έναν άλλο κυκλικό αγωγό, ο οποίος έχει ακτίνα ρο 2 12 cm, 0,12 μέτρα και έχει αμυκή αντίσταση ρο 2. Ωραία. Οπότε η ένταση του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο κυκλικός αγωγός λέει 1 στο κέντρο του είναι β1 τόνος, β1 δεύτερα. Προφανώς τώρα θα μας ζητήσει να βρούμε το πλήκο β1, δηλαδή το κυκλικό που δημιουργούν και οι δύο κυκλικοί. Θέλει το β1 τόνος προς β2 που δημιουργούν οι κυκλικοί και την αντίσταση ρο2 του καινούριου. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα. Στην ουσία
στην ουσία αντικαθιστάτε το κύκλωμα. Έχετε το πρώτο σας κυκλάκι και βάζετε και ένα άλλο κυκλάκι. Θα είναι πιο μεγάλο το δίπλα. Από κάτω θα είναι πηγή πάλι. Εδώ υπάρχει αντίσταση ρο 1, εδώ υπάρχει αντίσταση ρο 2, εδώ υπάρχει ένα β, αφού το ρεύμα φεύγει από εδώ, είπαμε ένα β1 το οποίο πάει προς τα μέσα, ένα β1 τόνος τώρα, συγγνώμη, εδώ ένα β2 το οποίο επίσης πάει προς τα μέσα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς είχαμε πριν το β1, είχαμε για να είναι το β1 τόνος, β1 δεύτερα, από εδώ, εύκολα, κμ2 γ1 τόνος, δια ρο 1 ισούται κμ2 γ1 δια ρο 1 δεύτερα. Από εδώ θα πάμε να πούμε εύκολα το γ1 τόνος το οποίο είναι γ1 δεύτερα, δηλαδή το γ1 τόνος ήταν, το γ1 ήταν, αν θυμάστε, το έχουμε υπολογίσει τώρα στην εξιόν 10 δια, θα σας το βάλω, ήταν ρο 1 και ρο, δηλαδή ήταν 10 δια 4, δηλαδή 2,5, άρα 2,5 δια 2, άρα το γ1 τόνος είναι 1,25. Και τώρα προσέξτε, αφού έχετε το γ1 τόνος, το καινούριο ρεύμα περνάει από εδώ, το β1 τόνος προς β2 τόνος είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, κμ, 2 γ1 τόνος δια ρο 1, και το άλλο, κμ, 2 γ1 τόνος, περνάει το ίδιο ρεύμα προς ρο 2. Αν είσαι στο υπολογικό αυτά φεύγουν, βγαίνει ρο 2 προς ρο 1, δηλαδή 0,12 δια 0,04, 12 επί 10 στην μείον 2, 4 επί 10 στην μείον 2, 4, άρα κάνει 3 αυτό, συγγνώμη ότι θέλει 4 καθώς βαθμός, και για το ρο 2 δεν έχετε παρά κάνει το γ1 τόνος, είναι έψιλον το διαρρολικό τόνος, το γ1 τόνος θα είναι έψιλον, η ρολικό θα είναι ρο 1, η ρο 2 που ψάχνουν είναι ρο. Κάνει το πραξούλι σχεστή και βρίσκεται το ρο 2 στο λάρα. Εντάξει, μια. Ευχαριστώ και πάλι.